Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε όλα τα παιχνίδια για την εβδομάδα, για τον Παχτητά Κιθαλονικά Λίγκ. Τιμούμε την μνήμη του Πάρη Νταμπούζη, ποιος πριν από κάποιες μέρες έφυγε από τη ζωή στο τροχαίο. Ευχαριστούμε θερμά συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά στους οικείους του. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε στην πιο πεζή πραγματικότητα, θα δω δηλαδή κάποιος αυτή της αναμέτρησης. Η Ντομάνης πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Αυτά... Υπηρεσιακός τρόπος. Με μια μικρή διακοπή επιστρέφουμε σε λίγο. Όλα καλά, έχουμε συνεχίσει. 1.41. Συνεχίζει το χρονόμετρο, οπότε κάποιοι τώρα είναι για τους Toymen. Θα ακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Boston Celtics και Toymen. Συνήθαμε λίγο από διοργανωμένα. Η αλήθεια είναι, παίρνει την πρώτη προσπάθεια για αυτούς ο Στράγγαλης. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound όμως και καλάθι. Και όλα. Μετά θα μπήκε και στο scoreboard. Ζηλής. Ντομάνης και ο Φιτιατρής από τη γωνία είναι άστοχος, τώρα δεν δικαιώνεται. Ρίς. Άνος, με το Toymen λογκινίζεις τώρα. Boston Celtics με μια πιο light φανέλα από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Λάρτος Παπαδόπουλος, ο Στάρι και είναι εύστοχος. Παίρνει στον Κουταμάνι. Στην γωνία ο Δόγος είναι τελώσει 6 παίκτες η Toymen. 12 δευτερόλεπτα για ο σκαστή πάσα περνάει και στον Κουτζαμάνι δια ενός άλλου μέκτης του Στινάρη. Λίγο μέσω Λαρίσης πήγε μπάλα σε αυτόν, δεν πήγε το καλάθι, 2-4 παραμένει. Εθνίδης. Πάνος. Ο Μοντόπουλος τώρα θέλει να γυρίσει, έχει κλειστεί από δύο, επισημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης, έξτρα πάσα του για τρεις, είναι άστοχος ο Λογκινίδης. Εδώ, Μισιρλής. Η γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος σαν πέναλτι, να θέλει να πάρει ο Τέο Γεωργίου, είναι άστοχος, επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Δόγκο. Πάνος. 4 όλα. Έχουμε παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο στο Ιβανόφιο μέχρι στιγμής. Πάνος, έξτρα πάσα θα πάρει πάνω στο Λογκινίδη, σουτ για 3, είναι άστοχος. Έχει να κυνηγήσει πολύ τρίποντα στο προηγούμενο του παιχνίδι η Toymen. Και να δικαιωθεί αρκετά. Πολύ. Λόγος. Ζωμάνης από την κορυφή. Πέτρινε στο στράγγαλι. Λόγος. Πάλι τσινάρι σε ένα σουτ για 2. Μακρινό είναι άστοχο. Αμυντικό rebound όμως. Και θέλει να τρέξει. Λογκινίδης και το κάνει. Στράγγαλι. Πάνος. Σουτ για 3. Λιγάνε και πάλι το τρίποντο. Το Toymen στην αρχή του παιχνιδιού. Είναι άστοχος όμως. Ο γκάρντ αυτόν. Λόγος. Εδώ στην 3,5 κλίση είναι έστοχο. Είχαν επιλογέ και για μέσα στη ρακέτα για περαιτέρω τροφοδότηση. Πώ το θέλετε, ξαναδείτε, επέλεξαν. Είστε το τρίποντο για αυτού. Τα 4. Πάνω. Μεγάλη φυγανή μια προσποίηση. Το κινείδη τώρα. Μια φάση τη λύση στον Παπαδόπουλο και αυτό με το που θα πάρει την μπάλα κερδίζει το φάουλ. Νούμερο 10. Το κουτσαμάνε δηλαδή. Να κλείσει πάλι μέσα, κόπηκε από τον Τζαμάνι! Τροχή παραμένει για τους καλαρόλεφους. 6 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.
Παρακαλώ. Τσίπασα στο 3 θα το πάρει, είναι άσοχος ο Ρογκινίδης στα βάση με τον εαυτό του. Νομίζω τον πήρε συστά η κάμερα, εντός συμβολικό. Μηδομάνι. Στην άρεση ήταν σε καλή θέση, δεν πήρε, ζήτησε μέσα στη φεκέτα πάλι, δεν πήρε. Γύρις, jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει πολύ ψηλά, δεν θα πάρει τα επιθετικό rebound του Ντομάνης. Ρογκινίδης. Ρογκινίδης πέρασε από τη γωνία σου για 3, το 3 θα το πάρει, το 3 το καλό, πάνω στην άστοχος όμως. Για 2 το rebound, Ντομάνης. Ήψωσε και έκανε μια προσπίση και θα πάρει μόνο του το shoot και θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει. Ο Δόγος σε 9-4. Είναι αγωνιστική στην Μάστερ. Άνος. Είναι μια προσπίση ο Δόγος και έχει... θα υπάρξει τζάμπολ. Μεταξύ Παπαδόπουλου και Μιχιλή. Παπαδόπουλος στην επαναφορά, το βελάκι έδειχνε το ίμεν. Υπάρχει πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για αυτούς και η μόνη αντική που έχουν διαθέσει. Με Αλβανός περνάει εντός. Μπάγκο. Στραγαλής. Στραγαλής, δεύτερος παίκτης τώρα πάνω του, αλλαγές. Για 3 θα το πάρει, είναι άσχολος όμως ο Αλβανός. Στην πρώτη του παιχνίδι μπάλα, την πρώτη του προσπάθεια, δεν έχει σταθεί ακόμα. Νέο. Ήψωσε πολύ ψηλά, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως. Λόγος. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Λογινίδης. Λίγος παίρνει το screen, παίρνει διπλό screen και από τον Παπαδόπουλο στέκεται και εκτελεί απέναντι σε άμυνα που υπήρχε παρά τα δύο screen πάνω του μέσα στη ρακέτα. 9-6. Τσιλής. Μεργίου, ένα jump shoot είναι άσχολο τον Τσιλή, μπαλά έχει περάσει εκτός. Στραγαλής. Παίρνει το screen. Θα βγάλει τώρα την πάσα. Να jump shoot εύστοχο τον Αλβανό. 9-8. Έχουν ένα μικρό 0-4 σερί το ημέν. Βιλής. Λόγος. Γεωργίου. Πολύ λόγο στα 6 δευτερόλεπτα με το Μάνι. Μόλι πέρασε ανάμεσα από 2 και υπάρχει σφυρίγμα. Δύο βολές, δύο έτερος ρε. Είναι δύσκολο να πάρει ένα κινητό στα θόρυβα, τα κάνει πετάδοση. Ο Παπαδόπουλος στέκεται, χρησιμοποίησε το κορμί του απέναντι στο Τζινάρη και ευστόχησε. Δέκα όλα και υπάρχει κλέψιμο. Ο Γιάννης όχι μόνο έκανε, αλλά αφήνει και την μπάλα στο καλάθι. 10-12 μπροστά η Τόιμεν. Μάλιστα, Βασιλής. Ντομάνης από τη γωνία τώρα στο πια 3 λόγο θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως, ο Ντομάνης σε θετικό rebound. Νάρης. Έχει ένα ακόμα σφύριγμα, το νούμερο 9 λέει ωραία το φάουλ. Τα 12, Βασιλής. Βλάκης, η νέα προσθήκη είναι πεντάδο των Celtics. Οι Celtics έχουν δηλώσει 8 παίκτες για 3 άστοχο στο τέλος. Θετικό rebound δεν υπάρχει, υπάρχει αμυντικό του Παπαδόπουλου.
αυτόν για το χέρι, όλα καλά. Ευνίδης, παίρνει σχεδόν τον Παπαδόπουλο, στέκεται και τελεί απέναντι στον Ντέο, είναι εύστοχος. 10-14. Γκυρλής. Να προσεγγεί τον Σοφέλκης για τον Σάμερ. Υπάρχει deflection, συγκρατεί τελικά ο Ευνίδης. 2-2 λεκτρόκηση και έχει δίκιο, σκαστή πάσα, συγκράτησε και πάει μέχρι μέσα, καθήνει την πάση του καλάθι ο Ευνίδης. Μπάγος. Όπως το 15 δευτερόλεπτα, Τσιτάρης. Πέρασε από την baseline, σκαστή πάσα, θα πάει τελικά η μπάλα στον Τέο. Είναι άστοχος όμως αυτός, κάτω από την ρακέτα. Αμυντικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Τον Κινίδης. Οι ομάδες παίζουν χαλαρά. Πολύ θα φαίνεται να θέλουν να διεκδικήσουν με πολύ πάθος αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται ότι έχουν έρθει απλώς χαλαρά για να το απολαύσουν. Να κλείσει. Ένα jump shoot με ταμπλό, είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αλβανό. Για τρεις υπάρχει παράβαση, έχει πατηθεί η γραμμή από τον Αλβανό. Ετοιμάζονται αλλαγές, Πάνος περνάει εντός θέση του Στράγαλη. Νέου και ο Γκουτζαμάνης περνάει εντός από πλευρά των Celtics. Θέση του Τσινάρη. Γυρλής. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Το είμαι μπροστά με 6 πόντους πλέον. Το 9-4 έγινε 10-16. Στο για 3 έστοχο τώρα. Αυτό μισηλή. Για 2 τελικά, 12-16. Το γυμνίδης πάω 3 λέει κάτι. 9-4 έγινε 10-16, 1-12. Έχει μέρος σκορ. Πήρε πολύ ωραία το σκεφτό. Είμαι πολύ καλό στα μαθηματικά. Υπάρχει φάουλ. Μισελή. 28,2 δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει το χρόνο. Τώρα ξεκινάει. Παπαδόπουλος. Το στάρι θα γυρίσει. Έκανε μια προσπίση. Δεν θα μπει το καλάθι όμως. Αμυντικό rebound και τώρα όλη η επίθεση για τους Celtics. Όλος ο χρόνος. Ο Τζαμάνης πέρασε έναν. Βγήκε τείχος τον δεύτερο. Τέο. Μισελής. Πολιτεύω από τη γωνία σου για 3. Είναι εύστοχος. 16 όλα και έχουμε ισοπαλία. Κατά τη λήξη του πρώτου ρουκαλέπτου θα πετάξει την μπάλα. Όπα! Όμως παραλίγο να βάλει. Ένα καλάθι για το οποίο θα συζητήσουμε για πολύ καιρό. Όταν εάν έμπαινε. Στρέφουμε σε πολύ λίγο στην έναξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει στο Ιβανόφιο, στο γήπεδο το οποίο είναι πολύ ιστορικό και έχει και πολύ ωραία γατάκια περιμετρικά, σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται. Εγώ ενδιαφέρομαι. Πήγα να χαϊδέψω, αλλά άρχισε να τρέχει λίγο πριν μπούμε. Όλα έτοιμα λοιπόν, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Έχω στο Σέρξη, έχουμε την πρώτη κατοχή. Τέος για 3 επιμένει με ταμπλό, είναι άστοχος όμως. Μερικό λοιπόν και θέλει να τρέξει ο Λογινίδης. Άλλαξε με τη γωνία με τον Πάνο. Μέσα υπάρχει deflection από τον Ντέο, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα στο προσωπικό του δίπολα. Αυτός συγκράτησε όμως. Έβγαλε λίγο το Uno reverse card εκεί πέρα. Μισηλής, θα φέρετε με την rebound. Δεν είχε τώρα το καλάθι για τους αντιπάλους, για τους Toymen. Εκεί μία Τέο. Εκεί μία τους πάει μέχρι μέσα. Κυρώσει το 9. Εκεί. Πάρε τώρα την μπάλα. Άρτζι σου για 3 από τη γωνία, εύστοχος! Είχε βρεθεί ελεύθερος, 19-16. Τέλος. 23 λένε συμπαίκτες, για να δούμε. Αναφερόμενοι... αντίπαλοι του μάλλον. Αναφερόμενοι στο αμυντικό σύστημα, σου για 3 στράγγαλες, είναι άστοχος, σηκώνει το χέρι. Να μου λέει εγώ φταίω. Γυρός. Για να δούμε αν είναι έτσι γενναίο. Τέο. Ωραίο γυρός. Δεν θα πάρει το τρίποντα, έβγαλε μια πάσα και υπάρχουν βήματα όμως λίγο πριν πάρει την μπάλα και προχωρήσει με αυτήν ο Παπαδάκης. 19-16. Πάνος.
Παπαδόπουλος παίρνει ο screenshot για 3. Πάνω είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Ο Μητσοβάνης έχει πείσει με τον Πάνο και έχει υπάρξει φάουλ από τον δεύτερο. Έχει δει το OK για αλλαγή, ο Ηρακλής θα περάσει εντός. Μην πεις το ακούμας. Αλβανάς στον πάγκο. Για το Σοιατόιμεν. Γυρός. Ανέξουμε τον Βοδάκη, ξαναφύρε. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Σε επιθετικό rebound χωρίς να έχει ανανεχθεί ο χρόνος και λάθος πάσα. Δεν θα πιάσει την μπάλα ο Μυθιλής, ο οποίος χειροκροτά. Ένα λάθος τώρα για τους Celtics. Γινίδης. Μακούμας. Ψάχνει μια πάσα, τελικά πήρε το σούτ για 3 και στόχισε. Ναι, 19-16, Αργυρός. Αργυρός άλλαξε. Τώρα έχει στη γωνία ο Μυθιλής. Ζωμάνης, υπέροχο passing game, Αργυρός έχει συγκρατήσει μέσα στη ρακέτα στο για 3. Δεν θα πάρθει από τον Θεό. Υπάρχει παράβαση για πάλι μακριά από την μπάλα. Δεύτερο φάουλ 9 λέει γραμματεία. Παπαδόπουλος. Το έκανε. Ζωμάνης. Φιλής. Έχει πάσα Θεό, έχει γυρίσει laser pass στον Κουταμάνη, ο οποίος συγκράτησε και αφήνει το καλάθι. Έμεναν 10 στην επίθεση, 21-19. Πάνος. Λάρντος δίνει ένα screen. Ακού μας. Ο Λογκινίδης στέκεται σε 2 τελικά με ταμπλό. Μόνο ταμπλό μας από το Στράγγαλο, ο οποίος θα φάσει λίγο τον εαυτό του. Πήγε να κάνει το φάουλ και το έκανε στον Κουταμάνη. Και είχε πάρει την μπάλα. Πέψει κόμπο προφανώς. Μυθιλής. 0-3 τα ματικά, Μυθιλής. Σουτ για 3 τελικά, είναι άστοχος. Τράκαρι στο rebound. Το Γινίδης. Μυθιλής για 3, χρήμα για χρήμα. Κάνε ντου. Ζήτανε. Ωραίες κουφιές. Πάνος. Γινίδης. Τράκαρι στην μπάλα που χτύπησε στα πόδια του Μυθιλή. Είναι εκτός για τους ίδιους. Τράκαρι. Στην επαναφορά. Ακού μας. Άλλαξε με τον Παπαδόπουλο, έχει εξελέξει για 3. Παρέμεινε ο Γκουζομάνης πάνω του. Υπάρχει επιθετή. Χωρί μπάουντ, αλλά έχει κλειστεί για τα καλά στη γωνία ο Λογκινίδης. Θα βγάλει μια πάση στο Σάκρο, ο οποίος έχει κλειστεί και αυτός από 2. Και έχει χάσει την μπαλά από τον Αργυρό. Αργυρός, όχι φάουλ, λέει από τον πάγκο τον Τόιμεν ο Αλβανός. Και ένα 19, περάσει εκτός την μπαλά. Πάνω. Ο Γινίδης. Ο Γινίδης πέρασε. Πάνω. Γυρίσει ένα jump shot, είναι άσχημα, αμυντικό rebound τον Άρτζι. Ο Γιωβάνης πέρασε και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 23-19 μπροστά με 4. Οι Celtics. Ο Γνίδης περνάει από τον Παπαδόπουλο. 14 λεπτά, ένα jump shoot βαλκούμες. Ένα άστοχος, αμυντικό rebound. Το Μυθιλίδη και μακρινή πάσα με το Μάρις. Συγκρατή κράτα του, λέει ο Θεό, ο οποίος έρχεται. Χαλαρά. 14 λεπτά, με το Μάρις και πάλι. Πήρε από τον Πέκ, ο οποίος πήρε ψηδικό rebound τώρα και έβγαλε μια πάσα ο Αργυρός, αλλά εκεί πέρα που είναι ο Ρεγκόν Παρκούμας μόνο. Κούμας. Στράγγαλη στα 17 δευτερόλεπτα. Μικλής. Σουτ για 3, μπουμ λέει. Κάποιος στο είμαι, σουτ για 3, άστοχος όπως ο Γινίδης. Μικλής. Μικλής πέρασε από 2. Αργυρός. Δύο είναι άστοχο. Αλλαγή μετά. Άστοχος
ο Παπαδάκης, ο οποίος λέει αλλαγή μετά, έπειτα από το άστοχο σούτ του. Και Κινίδης, ο Παπαδόπουλος, θέλει να προστάρει για μία ακόμα φορά τον Παπαδάκη αυτή τη φορά, για να δούμε, θα κυρίσει, έχει κυριστεί από δύο, δεν θα συγκρατήσει ούτε ο Στράγαλης, ούτε ο Αγγυρός που είχε πάει πάνω του πίεση, υπάρχει time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Ιβανόφιο. Κατοχή είναι για τους Celtics. Αργυρός. Λίγο είναι ο Μιξελής. Νόβος και πάλι Αργυρός. Συνάρισε ένα jump που είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound. Κλείς. Λουγκινίδης. Πάλι παρκού μας. Ο Παπαδόπουλος θέλει να γυρίσει, έχει χρηστεί από δύο, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Ο Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Πάνω σου για τρεις, άστοχος, πάνω στο τομπλό η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος. Θα παθείτε λίγα η μπάλα, ενώ τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης, Αργυρός. Αργυρός πέρασε, έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Από τον Λουγινίδη πίσω διαφωνεί. Δεύτερο φάουλ δικό του. Συμφωνεί με τη γραμματεία. Άσο στην πρώτη. Στο 4-23-19 παραμένει. Και αμυντικό rebound. Με Λιγινίδης. Περνά στιγμή από τον Παπαδόπουλο. Παϊδίθεται από αυτό, έχει συγκρατήσει μπάλα του, στρέφει την μπάλα. Και υπάρχει... Τηρούμε φάουλ το 8, λέει ο ρεφ. Μπόβος λέει το φάουλ, 1-4 τα ομαδικά. Στο μακριά, εύστοχο για 3 πόντους, μάλιστα, από τον Λογκινίδη. Νόγος. Νόγος βέβαια στον επάνω, που μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Αναφέρεται και στις ελλείψεις που έχουν απόψη το ΙΜΕΝ. Λύς για 3, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ή επιθετικό, επιθετικό τελικά rebound. Και βήματα. Λογκινίδης. Λογκινίδης και πάλι. Περνάει σχέδιο τον Παπαδόπουλο, το επιστρέφει την μπάλα χαμηλά. Δεν θα συγκρατήσει όμως αυτός. Έκλεψε ο προσωπικός αντίπαλος ο Άρτζη. Τώρα ο Παπαδόπουλος έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Καθίνει την μπάλα στην καλάθι ο Τόμος. Κάτα χειροκροτούμενος. 25-22. 1.45 ακόμα για τη λήξη, Λογκινίδης. Όμως θα έλεξαν δύο τόιμεν, τόιμεν δύο χόλτσο στέλνει. Δείξει τελευταίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες έχουν έτσι να το διακοιτάσουν. Είναι μπροστά με τρεις οι τεχνικά για πετούχοι χόλτσο στέλνει. Σου πια τρεις εύστοχος. Και πάλι από την κορυφή ο βραγμός αυτή τη φορά. 25 όλα οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Ψηλής. Λόγος. Πάλι Μισελής, έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει το σούτ όμως. Κυρός. Κυρός πέρασε, ζήτησε. Ζήτησε συνάδει. Να jump shot είναι έστοχος τελικά και πάλι ο Δόγος. 27-25. Πάνος. Άνος, τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Ρωτήσε το πρώτο μισού, Λογκινίδης. Στέκεται ενώ λίγο πάσα στη γωνία σου για 3. Θα πάρει νέα άσοχος ο Μιχαλογκινίδης να μαρτύρει από τον Βαλκούμα. Δυτικό ριμπάουντ χωρίς να γίνει ένα δύο χρόνος πάνω σου για 3. Άσοχος Έρντολ ξανά έχει δυτικό ριμπάουντ χωρίς να γίνει ένα δύο χρόνος. Τελειώσει τώρα. Ο Βαλκούμας έχουν εντύπωση ότι και να ευστοχούσε δεν θα μετρούσε. 25 λοιπόν, παρακολουθούμε μια από τις τελευταίες επιθέσεις για την δεύτερη περίοδο. Ζηλής. Πρέπει να σκρίνει από τον Τέο.
λόγος. Και πάλι Τέο, πάλι δόγος ένα jump shot και πάλι έστοχος. 29-25 έχει βρει ρυθμό ο δόγος λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 15 δευτερόλεπτα πάνω, όλη η επίθεση τώρα είναι για το Toyman. Πάνω, 8 δευτερόλεπτα. Βαλώσουν για 3 μέσα και αυτό, 29-28. Και θα πετάξει την μπάλα πίσω στο... Ω! Τι μπήκε! Οκ. Κύψε στο ταβάνι του Ιβανοφίου. Πάλι καλά που το πιάσαμε. 29-28, ήταν απίστευτο καλάθι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της τρίτης περίοδου με πολύ τρελή διάθεση. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Ιβανόφιο. Έχω τόσο νερό και ένα όνειρο. Ακτήμε λίγο drama queen, λες και δεν υπάρχει κηλικείο κυριολεκτικά μερικά βήματα. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε και λίγο show. Όπως show κάνουν και οι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στον ένα πόντο της διαφοράς. Πρώτη επίθεση είναι για τους Toymen, Struggle συγκρατεί 12 δευτερόλεπτα. Δεν είναι και το καλάθι. Άσχη. Πάλι ζήτηση, δόγος. Ξυλείς τώρα. Δόγος και πάλι. Ζωμάνης. Τη γωνία συγκρατεί ο Μισελής στα πόπα. Πάτησε τελικά τη γραμμή. Οπα. Μόλις υπάρχει το κινητό. Ωραίος. Πάνος. Είμαστε θα πήγε να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του μέσα στη ρακέτα, δεν βρήκε όμως κάποιον. Στα αντιστερόλεπτο υπόλοιπο Παναδόπουλος πάνω τώρα στο διατρίς από την κορυφή. Είναι άσχος, παίρνει τον Ντέο. Θετικό rebound, Παναδόπουλος είναι άσχος και πάλι μόνο τα μπλο. Αμυντικό τώρα rebound, τώρα μακρινή πάσα από τον Ξυλή. Τέο στέκεται και εκτελεί και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Λογκινίδης. Λογκινίδης έκανε μια προσποίηση για jump shoot. Στραγαλής. Ο Βρούμπλος. Έκανε μια προσποίηση, καλάθι και φάουλ. Πάντα ένα όλα. Ξυλής. Λόγος. Από την γωνία τώρα μισθυλής και πάλι. Μια προσπίση της Νάρης. Νάρης στέκεται και εκτελεί και είναι έστωπος και αυτός. 3-31. Πάνω. Συγκεκριμένο ο δόγος. Είναι υπός πίσω. Πάνω πάλι. Δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Έχει δει στο φάλο πάνω. Και τέσσερα κομματίου. Τρίτο φάλο δόγος στη γραμματεία. Πιστεύουμε γιατί όχι. Έχω σε πολύ πολύ πάνω σου. Κάνοντας και τη σχετική χειρονομία. Το είμαι και Houston Celtics. Οι δύο μαζί είναι στον τρίτο όμιλο στο 1-3. Θα περάσουν και οι δύο στα play-off. Τόπος. Εδώ στη Νάση καλά έχουν αποσυρθεί. Μιζωμάνης. Την μπάλα στον Τέο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Την άφησε στο καλά στη Σέρβιρε, αλλά ξαναφέρει με χεροπύρνο καθώς αστόχησε. Τι όταν βάζουμε τον εαυτό τώρα. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών στον τρίτο όμιλο, στον οποίο
Το Ιρλάντο Τράντζικ θα ρώνεγα με 4-0, μια ανανεωμένη ομάδα και η Σούγκα Τάντζικ με 4-1, σε για 3 είναι άτομα στο βαλκό μας. Αυτός ένα τρίξετε ο Δωμάνης, πέρασε μέχρι μέσα και είναι έστοχος και πάλι 35-32. Μιμίδης, γιατί έχει ακουστεί για time out από τον Αλβανό. Γκούμας, Γκούμας Τράγκαλης, κάνε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Δεν έβαλε τον Δόγκο στο θετικό rebound, το πάρει ο Δόγκο στο αμυντικό. Δωμάνης, πέρασε και το ανάποδο, λέει Άπ, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound και πέρασε αντίπαλο και βγάζει μια πάσα τελικά ο Λιγνίδης. Καλή. Πάνος για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Έχει περάσει εκτός. Το time out πράγματι. Κλείσαν οι τόνιμεν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Ήρθαν επανέλαξη του παιχνιδιού στα 6 και 10 για την τρίτη περίοδο. Μείνετε μαζί μας. 35-32. Επιστροφή λοιπόν στο Ιβανόφιο. Βρέθηκα και πήγα να φω το χρηστό του Ιβανόφιου. Το χρηστό του Ιβανόφιου με το Ιβανόφιο έχει πολύ μεγάλη διαφορά, πρέπει να το σκεφτώ παραπάνω από το λοιπόν. Κόστος Celtic, έχουμε την κατοχή. Ζωμάνης Λιλής. Έχουμε πάσει game του Ζωμάνης και πάλι κερδίσει φάρο από τον Αλβανό. Χαμηλά το φάουλ. Έκλειψε την μπάλα και θέλει να τρέξει χειρίζοντας ο Βαρκούμας. Πέρασε, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Και το 5-4. Θεό. Στην γωνία πέρασε στην κίνηση του Ζωμάνης. Πέρασε εκτός την μπάλα. Στράγαλης. Λόγος. Εγνίδης στο για 3, είναι εύστοχος. Λόγος ήταν μέσα στη τρεχέτα, βάζοντας πλάτη και πέσα τον δίπολο που ήταν και αυτός τότε μέσα στη τρεχέτα. Προφανώς 35-37. Σνάρης, πήρα το μισηλί. Σνάρης πάει μέχρι μέσα, στέκεται και είναι εύστοχος στον αέρα. 37 όλα, το ντέρμπι καλά κρατεί, πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Από το last score, οι ομάδες είναι head to head. Λιγνίδη. Κούμας ένα τζάμπι εδώ πέρα στον Λιγνίδη, να σώσω τι άρεσε το αμυντικό rebound. Και ο μία μας κλεινή, μεγάλη πάσα, δεν θα περάσει ούτε στους τράγκα, ούτε στους μπιτομάρες τελικά, η μπάλα έχει περάσει εντός. Λύση την επαναφορά. Έχουν πόδια στην φάση πολλά. Μισηλής. Τζομάνης για 3. Ο Δόγος είναι άστοχος, αλλά έχει περάσει πάνω από το ταμπλό. Κούμας και πάλι στο για 3, τώρα είναι άστοχος με ταμπλό ο Αλβανός, αμυντικό rebound από την Πινάρη. Φιλής Λόγος, Φιλάρης και πάλι στέκεται και πετάει την μπάλα, είναι άστοχος, υπάρχει εκπληκτικό rebound του Κουτζαμάνη και πολύ καλή άμυνα από τον Κομοδόπουλο χωρίς φάουλ, φιλά. Κούμας Βαγκινίδης. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του από τον Ιμσιρλή. Ποιος λίγο να κάνει βήματα, έβγαλε όμως την μπάσα πριν το κάνει αυτό του Γκουτζομάνι. Αν έμπαινε τέτοιο καλάθι θα ήταν πολύ ιδιαίτερο.
Νόγος. Έρχεται και αφήνει την πάρα στο καλάθι, όχι. Συνάζει στο rebound. Νόγος. Μέσα στη ρακέτα έχει κερδίσει. Πάρα από το σώμα, όπως το ΙΟΡΕΦ του Αλβανού. Χαμηλά. Και έχουμε αλλαγές. Στράκαλης περνάει στον πάγκο πάνω στη θέση του. Καθώς και ο Κουζαμάνης περνάει στον πάγκο για τους Celtics. Δώστε έχει περάσει εντός. Μονάκης. Πάνος. Πάνος ο Βοδόπουλος τώρα. Φλέξιον πίσω από τον Αλβανό που προσπαθεί να τον Δόγο, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Λεπτά όλα, τώρα έχει κολλήσει και κάποια ώρα στέκεται στον αέρα και θα το ξεκολλήσει ο Δόγος. 39-37. Πάνος. Στα 12 δευτερόλεπτα. Γνίδης. Από τη γωνία πια 3 πάνω στην άστοχος. Υπάρχει rebound, τελικά παίρνει την μπάλα ο Μονός. Έχετε και κάνει ένα jump shoot, είναι άστοχος ο Λογκινίδης. Υπάρχει θετικό rebound και από εδώ θα σε γυρίσει. Θα γυρίσει το foul από τον Ποδάκη. Λαμβάνοντας από τον πάνω. Τράγκαλες ετοιμάζεται να περάσει και πάλι εντός. Έρχεται από πολύ πολύ λίγο. Μην ξεκουράζεται, δεν θα πάθει τίποτα. Λάγκα. Πρώτο Παπαδόπουλος. Το κινητό μου έχει δαιμονιστεί καθώς μόνο του άρχισε να παίζει. Δεν ξέρω τι έγινε. Το κάνει μερικές φορές. Το 24. 39-38. Μία στις δύο από τον επίσης πιλότον το είμαι. Ο γυρός. Λόγος. Ο Παπαδόπουλος παίζει πολύ καλή άμυνα για να μην πάρετε ότι είναι πάσα, ένα jump shot όπως είναι άστοχος, αλλά έχει περάσει εκτός. Και εδώ δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το Γινίδης. Κλείς, ο Κούμας. Στράκαλης πάνω τώρα στα 9 δευτερόλεπτα, παίρνει το 9. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος θα χάσει, προσυμίσει, κρατεί την μπάλα, έχει γυρίσει, είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα ο Δεν βάλε εκεί που είναι συμπαίκτης του, Αργυρός. 2-2-1, το άμεσο zoom θα υψώσει ο Αργυρός για τον Δόγο, αλλά αυτός δεν κατάφερε να κρατήσει. Ο δεύτερος, μπαλά θα περάσει εκτός. Ο Παπαδόπουλος μπήκε και το παρκέ. Πολύ εργαλείο. Όλη μια παρέα μέσα στο μπαχητάκι. Όλοι κάνουμε πολλαπλές εργασίες. Παίκτες μέσα στο παρκέ. Θέλω σταφ. Πάνος. Νόγος. Πάνος. Είναι μια πάση στον Παπαδόπουλο, ο οποίος στέκεται το τελικά από την τραγέντα απέναντι στον Ντέμι, είναι άστοχος σε θετικό rebound και πάλι από τον Παπαδόπουλο και είναι εύστοχος. 46 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γυρλής. Και όσο πια 3 είναι έστοχος. 42-40. Γυρλής. Στα 18 δευτερόλεπτα. Κέρδισε το φάουλ από τον Τέο. Βολές. Έχει εντύπωση ότι η αντίδραση του Τέο ότι δεν το είχε αντιληφθεί ότι θα ήταν βολές σε περίπτωση που παραχωρήσει φάουλ. Πράγμα που έκανε. Έστω από στην πρώτη.
Μαγκινίδης. Βγήκε μπλοκάουτ από τον παγκόσμιο Celtics. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση από το 2-41, παραμένει τελευταία επίθεση όλη για τους Celtics. 42-41, το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι από την αρχή μέχρι και τώρα. Έπειτα από τα πρώτα λεπτά που είχαν έντονες αυξομοιώσεις, το 9-4 που έγινε 10-16. 5,3 δευτερόλεπτα, 42-41. Όμως, Σιλής για 3, δεν θα το πάρει άνοιξη, θα το πάρει ο Σιλής με ταμπλό, είναι άστοχος, έχει δοθεί ελεύθερος. Δεν θα κάνει το μακρινός του Παπαδόπουλος, μία φορά γίνεται τα θαύματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου της τελικής που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάει στο 2-4 και πια στο 1-5. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν για μία ακόμα φορά στο πλειστό του Ιβανοφίου. Αυτή τη φορά το είπα λίγο πιο αβίαστα. 42-41 το σκορ στην αναμέτρηση. Θα μας βλήξει της τρίτης. Ιδωμάνης, στο διευθυντή είναι του Celtics. Το κοφτέρνισμα είναι για μένα. Στην τέταρτη περίοδο. Αυτό το φάουλ που έχουμε σε αυτήν και είναι για δύο βολές που ο Ιδωμάνης θα εκτελέσει. Τη δεύτερη αμυντικό rebound του Βολόπουλος. 5 στα 12 τρίποντα για χώρες των Celtics και 5 στα 22 για το Ιμεν. Έχουμε 10 προσπάθειες προπάνω το Ιμεν. Τρεβέντε εκδοχήματα. 9-3 λάθη. Είναι μπροστά με 6 λάθη παραπάνω. Celtics. Ένα πόδο έστω. Στο 3 ο Ιμεν είναι άστοχος. Παραμένουν μπροστά οι Celtics. Δεν όρεξε τόσο ρακραία το κυνηγό. Λόγος. Γυρίζω από τη γωνία, σύγχυτο και εκτελήσω για 3, είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Λιούστερ. Παπαδάκη, Κινάρης. Κινάρης, ωραία πάσα του Τζαμάνης. Πάλι Παπαδάκη, εσείς καλό μας, game γρήγορο. Σε κουρτή να υφίσταται αυτή η κατάσταση και θα πάρει, θα στοχίσει όμως από τον Τζαμάνης. Φάγαλης. Μαρκού μας, μακρινή πάσα σε κρυβιό Λογινίδης. Φάγαλης. Ο Βόπουλος Ρογκινίδης για 3 άσοχα στο βαλκού μας. Στόχος. Έχει δείξει αλλαγή ο Αλβανός από τον πάγκο. Άρης. Πέρασε, έχει... Σε ρίσκο φάουλ από το νούμερο 9, λέει ο Ρέφο Μητζομάνης. Είναι το φάουλ του Παπαδόπουλου. Αλλά ο Πάνος είναι αυτός που περνάει εκτός. Στην προαναγγελθείς αλλαγή, ο Αλβανός περνάει στην θέση του. Θα το δει όλα. Δεύτερο πόδι του. 43-41 λέει ο πίνακας. 44-41 τώρα. Θα πω καλός πίνακα. Συγκινήτης. Πέρασε. Πάρασε καλάθι και φάουλ. Δεν μπορούσα να πασάρει πήγα να πω ενδεχομένως, αλλά με διέψευσε πριν ολοκληρώσω την πρώτη μου Λογινίδης. Και τρίτο φάουλ και του Παπαδάκη. Με τους Celtics. Χάσε την πρώτη βολή από τον Λογινίδη και τελευταία που ήταν μία. Θα δούμε τρία όλα. Με ο πίνακας διορθώθηκε. Συνάρης. Για 3 είναι άστοχος, παρακούμε στο rebound. Παρακούμε στο 2, λέει κάποιος, 3 είστε, λέει κάποιος άλλος. Καλά, δεν και φάουλ και πάλι, back to back από το Λογκινίδη. Παίξει το φάουλ, συνάζει δηλαδή και έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γίνεται μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Ιβανόφιο. Θα μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει τη βολή που του αναλογεί ο Λογκινίδης. 44-45 το σκορ πλέον. Θα φύγει και η βολή.
Ένα ακόμα goal foul. Το Λογκινίδη. 4-46. Τσιλής. Άρτη ωραία πάσα. Δεν θα πει όμως το καλάθι του Κιντομάνη. Έχει βρεθεί ελεύθερος κατά την ρακέτα. Ακούμε. Λογκινίδης. Θα έχει διεκτελήσει 2-3. Έχει πάρει φωτιά και το αποδεικνύει και πάλι. Παράγοντας χει μέχρι στιγμής για την τέταρτη περίοδο. Ο Λογκινίδης. 4-48. Παιδί εδώ στο. Ζηλής. Πήρε από την κορυφή. Και υπάρχει φάουλ τώρα στον Παπαδάκη. Δεν έχει ρωτήσει τον Βανό. Είναι το φάουλ και τον Βανό. Ζηλής την παραφορά. Παπαδάκης. Για τρεις είναι άστομος ο λόγος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Άρα το Λογκινίδη. Παπαδόπουλος. Στραγαλής. Συγκρατήτη πάσα από το κλέψιμο του Τζαμπάνης. Λογκινίδης. Ρε πάσα από το Τζαμπάνης. Πέρασε με κάποιον τρόπο και θα αφήσει την πάρα μεγάλη. Άστομος όμως. Και πάλι. Προφανώς. Φάουλ από τον Αργυρό. Στραγγαλής κατάσταση στον πάγκο. Σε ένα λεπτό time out λέει στον υπεύθυνο για τον πάγκο όπως φαίνεται του Κώστα Στέλβιξ Μισελής. Σε ένα λεπτό time out, για να δούμε, 6.45, κρατάμε χρόνο. Ο Βοδόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος από το τρίποντο. Να πάει να επιτυχεί κατά μέτρα από το κάνει. Είναι άστοχος όμως να βρει τον τελευταίο παίκτη που ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας. Πίσω βάλει και την παράγωγη Τζαμπάνης. Όπως στέκεται και εκτελεί με το αριστερό, είναι άστοχος αμυντικό rebound. Λογκινίδης. Σουτ για 3 και πάλι για 2. Έστοχο και αυτό, ας που είναι και για 2. 44-50. Έχουμε time out. Οπό, κάτι. Γιατί κάτι λέει με τη γραμματεία. Θα μπρίσεις τώρα το παιχνίδι. Γραμματεία, κάτι γάτες σφάζονται απ' έξω, χαμάν. Να, είδατε που σας λέω, είχε όντως γάτες στο γήπεδο. Και μερικές φορές μέσα στο γήπεδο κιόλας. Στον τελικό είχε έρθει μία. Να, εκεί πέρα ήταν. Οι γάτες μιλάμε σφάζονται απ' έξω. Λόγος. Λόγος υπάρχει. Τι έκανε πέρα ο Μισελής. Deflection σαν αμυντικός των Τόιμεν. Το κινήτης έχει βεχθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αρχίσει σε δύο βολές από το φάουλ που το παρεχώρησε ο Αργυρός. Λάθος τώρα στην συνεννόηση των Celtics. Από το Λογκινίδη. Σημεία έχει τέρατα. 44-51, 44-52 τώρα. Γυρός. Θεό. Το σκέφτον ο Γυρό, ο Κουζαμάνης πάει μέχρι μέσα. Εξτραπάσω στον Θεό από τον Μισελής για 3. Είναι άστοχος. Θα πάρει ο Μισελής το επιθετικό rebound. Πήγε εκεί που ήταν μπάλα και μπάλα και πήγαινε αυτός. Θέλω ένα jump shoot. Είναι άστοχος ο λόγος. 44-52. Ένα λεπτό πέρασε. Δεν έχουν καλέσει time out οι Celtics. Εκ όσων γνωρίζω. Το Γινίδης. Ξέρετε ήταν πολύ διακριτικό που το ζήτησαν στη γραμματεία. Σουτ για 3. Είναι άστοχο. Υπάρχει αμυντικό rebound του λόγου και θέλει να τρέξει. Πειράσει τον Αλβανό. Σουτ για 3. Δεν θα το πάρει. Θεό, δεν έχω πάσει στον Κουζεμάνι, δεν θα περάσει. Ήταν εκεί πέρα ο Αλβανός και έκλειψε, δεν παρέχει περάσει εκτός όμως. Να ετοιμαστώ. Τα ήματα έχουν καλέσει τόιμεν τώρα τον Αλβανό. Για αυτούς θα
περάσει στα στατιστικά. 5 και 26 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουν περάσει μπροστά με 8 οι Τόιμεν σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο με τον Λογκινίδη να βγαίνει μπροστά στην επίθεση. Κυρίως μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο κυβεροφείο. Αρχιρός. Έπειτα από το τάιμα του πήρανε οι Τόιμεν τελικά. Τζοβάνης. 4 λεπτά πρέπει να βιαστεί. Θα πετάξει την μπάλα. Είναι άσχημα το πάλι ούτε τώρα για τους Χώστος Έριξ θα βγει κάτι άλλο. Πάνος. Το κούμα. 5 λεπτά ακόμα στο σύν 8 οι Τόιμεν. Πάνος. Πέρασε τον Μισθυρλή. Πέρασε. Τι αφήνει την πάση καλά. Τι έδωσε. Κάτι σαν κρίνο τέο στον Μισθυρλή. Μισθυρλής. Υπάρχει σφύριγμα. Τρία μπρόχνες λίγο ρεφ. Τέο. Βρίσκει και πήρε ο γυρός. Λόγος. Για τρεις απέναντι στον πάνω είναι άστοχος. Θα υπάρξει επιθετικό rebound τελικά από τον Αργυρό και καλάθι. Πάμε την άμυνα μας, λέει ο φερόμενος τους κόουτς από τον πάντο των Σέντλιτς. 54 υπόλοιπη των Τόιμεν, 46-54. Πήρε ο Λογκινίδης. Βαλκούμα τι ορφάνουμε, εδώ η μπάλα. Λογκινίδης πράγματι τώρα, ο Λετζί όχι για Λατζί. Το έχει τελεί στον αέρα, είναι άστοχος. Αγγλικό ριμπάντο του Τέο, απαιτείται στον Παπαδόπουλο. Αγγυρός, πέρασε υπέροχα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μειώνουν ακόμα περισσότερο οι Celtics, 48-54 το momentum. Το momentum παραμένει στην πλευρά των Καρανόλευκων. Να δούμε ποια ομάδα έχει πιο καθαρό μυαλό και τι θα γίνει Λογκινίδης. Πάνος. Πάνος και πάει μπάλα. Συγκρατεί τελικά ο Κουμάς. 4 λεπτά. Ο Βδόμος κάτω από το καλάθι παίρνει τον Τέο, είναι έστοχος, τον κερδίζει. Έχει δυθεί κάποια time, άκουσα. Και γέλασε, την άκουσα. Το σπλή. Τέο. Λόγος, αργυρός από τη γωνία. Ζητάει screen, δεν θα το πάρει σε δια 3. Δεν θα το πάρει ούτε ο Ζωμάνης. Πάει μέχρι μέσα με το ένα χέρι, είναι άστοχος. Αντικό rebound του Λογκινίδης. Μαλκού μας. Βάλει Λογκινίδης στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Προσποιήσεις πάνω στο κοντιγωνία σου για 3 απέναντι σε άμυνα, είναι άστοχος. Δεν θα μπει ούτε αυτό. Δεν θα μπει και αυτό μάλλον για τους Τόιμεν. Έχουμε time out. Σπάγκαλες περνάει εντός. Πάλι Τόιμεν έχουν καλέσει το time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν επί το time out που κάλεσαν οι Τόιμεν εκ νέου στην αναμέτρηση. 2 και 25 ακόμα έχουν να διαχειριστούν μια διαφορά 8 πόντων οι Γαλανόλευκοι. Γυρός. Ζωμάνης. Πάλι ο Γυρός. Πάλι ο Ζωμάνης στα 8 δευτερόλεπτα. Βγάλα μια συνεργασία και πάλι οι δυο τους. Κυρίως το φάλο για δύο βολές από τον Λογκινίδη ο παίκτης των Celtics. Τρίτο από τον παίκτη που το έκανε. Έστω στην πρώτη βολή. Γύρω στο 49-56. Εδώ είναι στη δεύτερη. 50-56. Ο Παπαδόπουλος. Λογκινίδης. Σε zone press, σε σκληθεί από δύο και... Φάουλ! Έχουμε διαμαρτυρίες από τους... από την πλευρά στον Celtics για 8 δευτερόλεπτα. 14 δευτερόλεπτα λέω. Πράγματι 14 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Περάσει 10, αλλά το φάουλ έχει γίνει πριν θεώρησαν οι refs. Έχουν εντύπωση γιατί... Ναι, πέρασαν 10 δευτερόλεπτα.
Λογινίδης. Άστοχη δεύτερη βολή που το βάλει στο rebound. Πάμε στην άμυνα, ο Παπαδόπουλος συμψυχώνει προς τον παίκτη. Παίκτη στην παίκτη του, αλλά και τον παίκτη που έβαλε τις φορές προηγουμένως. Συγκρατεί. Τέο. Λόγος. Δίση το πήρε, είναι άστοχος όμως μόνο το κάρι εντός εισαγωγικών. 105 ακόμα δευτερόλεπτα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει είναι σαν σουβλιά στη ράχη ο Χόστον Σέλντιτ. Πάνος. Δεν πάσα στον Στράκαλη πίσω από την πλάτη, τελειώνει ο χρόνος που το ξέρετε, πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος. Δεν πήρε θέση στα VIP του Ιβανοφίου. Ωραία. Φτάζω, όπα, είχε δοθεί το OK για αλλαγή. Αλβανάς περνάει εντός, πίσω πάνω. Εγκυρός. Εντοσκένει από τον Τέο. Λόγος. Ρωμάνης, ωραία πάσα. Έχει ουσία από δύο, θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Ζήτησε το φάουλ, ο Εγκυρός δεν το πήρε. 52-57. Πιέζει και πάλι Σέλτιξ, όπως είναι λογικό. Μισελής τώρα πάει πάνω στον Λογκρίδη. Και ο Τέο πάνω στον Λογκρίδη. Θα περάσει μπάλα, όχι τελικά, έκλεψε τη Σέλτιξ. Τι όσο συγκράτησε ο Αργυρός, 2-1-2-1. Ωραία πάσα ο Κουδωμάνης, θα την αφήσει στο καλάθι. Όχι, άστοχος! Μπάλα περνάει εκτός. Τι για τους Celtics. Μάλιστα. Μισηλίστε με τα φορά. Θεό. Καλλιτόκος για τρεις. Είναι άστοχος. Θα συγκροτήσει τη ζωντανή την μπάλα και την κατοχή. Ο Μισελής, δώστε φάουλ, λέει τον μάγο στον Σελβίς. Και υπάρχει πράγματι φάουλ από τον Μισελή. Και είναι πολλές. Δώστε φάουλ, είπα ο κόουτς στον Σελβίς. Δεν ξέρω, ναι. Κάθος έχουν δηλωθεί πραγματικά. Έχει συμπληρωθεί το ομαδικά. Είμαστε πρώτη βολέ Λογινίδης. Έχουμε δεύτερη, 32-59 για 36,8 δευτερόλεπτα. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για τους Celtics. Και το κλέψιμο δεν το έκανε ο Λογινίδης. Τέο. Για τρεις για την ελπίδα, είναι άστοχος. Σε επιθετικό rebound όμως από την άρτη έκπληξη από δύο, θα κερδίσει το φάρο και δύο βολές από τον Παπαδόπουλο. Έχουν ενδύμωση. Πράγματι, φλέρ το Παπαδόπουλο. Ως παίκτης στην μέση του rebound. Έχεις όπως την πρώτη βολή ο Αρτζή, ο Αργυρός. Στραγγαλής πάει πιο πίσω, σύμφωνα από τον Αλβανό. Έτσι έχει δεύτερη βολή. Αλβανός έχει πείσει τον τόγο, τα λένε οι δυο μεταξύ τους. Όλα καλά. Ωπ, φαντάζομαι. Ήθελα να μην πάρει. 29,3 ακόμα. Για τη λήξη, ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε αν θα πιέσουν και θα παραχωρήσουν κι άλλο φάουλ οι Celtics. Την πιέσει πάρα πολύ την άρθρωση. Είναι ένα screen σχεδόν στην baseline. Στράγαλης. Σε 2 δευτερόλεπτα έχει περάσει ο πάνω, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πέρασε! Πήρε και το φάουλ. Έβαλε και το καλάθι. Και έκανε το φάουλ κάπου εδώ πέρα. Η φορά πάει στους 7 για 19 δευτερόλεπτα και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Celtics. Ακόμα περισσότερο εάν έβγαζαν την άμυνα και έβαζαν το καλάθι. Τελείωσε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι αν ήταν
κοντά και αν πίεζαν και πιο μετά, με το αν παιχτίζει η ιστορία πάνω στη βολή. Άστοχος σε αυτήν, αμυντικό rebound, δεν τα παρατάνει Celtics, το βάλεις. Άντζι πήρε το αμυντικό rebound σου για 3,5 λίστα, το πάρει με τα μπλό, είναι άστοχος, αμυντικό rebound πάνω. Φύγε λέει ο... εγώ τον πάγκο. Θα κοπεί! Μουσμίδης από τον Άντζι. 5,3 για την λήξη. Πάνω στην επαναφορά. Τάει την μπάλα, φυλάει το Παπαδόπουλο, συγκρατεί, δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρξει ανεπίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν 54-61. Η ομάδα που θα αποδράσει από, την, από τον κλειστό του Ιβανοφίου στις λεπτομέρειες.